Με στόχο τη θωράκιση της περιοχής της Αγίας Τριάδας, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, ξεκίνησε το έργο αναβάθμισης του συστήματος πυρόσβεσης. Εχθές ξεκινήσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο της Αγίας Τριάδας, αφορά την πυρασφάλιση της Αγίας Τριάδος, γιατί όλοι ξέρουμε ότι η Αγία Τριάδα είναι το παλιό Ηράκλειο με στενά που δεν μπορούσε ποτέ σε περίπτωση πυρκαγιάς να μπει κάποιο όχημα της πυρασβεστικής για την περίπτωση πυρκαγιάς. Και πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί προσβάσεις δεν υπάρχουν ούτε για πυροσβεστικά. Πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και για πυρκαγιά και για σεισμούς και για όλα. Είναι πολύ καλό γιατί είναι πολύ όλο στενά εδώ πέρα η περιοχή και είναι λίγο δύσκολο να περάσουν τα αυτοκίνητα τα μεγάλα και με το παρκάρισμα που υπάρχει θέμα. Θα είναι καλό βέβαια αυτό να μπορέσει ας πούμε, σε έκτατη ανάγκη να αποφελθούν φυσικά οι κάτοικοι. Αυτό το βλέπω πάρα πολύ θετικό. Η παρέμβαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατασκευή υπόγειων δεξαμενών τροφοδοσίας σε διάφορες θέσεις εντός της Αγίας Τριάδας και δίκτυο πυρόσβεσης μήκους περίπου 1.400 μέτρων. Έχουμε ένα έργο το οποίο δημοπρατήθηκε το φθινόπωρο, ξεκίνησε χθες, αφορά 1.200 μέτρα δίκτυο μαζί με 4 μεγάλες δεξαμενές που θα γίνουν στα διάφορα σημεία της Αγίας Τριάδος και 16 κρουνούς. Ούτως ώστε στην περίπτωση που έχουμε κάποια πυρκαγιά να μην χρειαστούν να μεταφέρονται, να υπάρχουν οχήματα που δεν μπορούν να μπουν έτσι αλλιώς. Ναι, γιατί πραγματικά η Αγία Τριάδα είναι το μόνο μέρος του Ηρακλείου, το παλιό Ηράκλειο που έχει μείνει πλέον. Οπότε με αυτό το περίπου θα οκλειωθεί σε 2-3 μήνες. Και βέβαια να μπουν. Ό,τι γίνεται για την πόλη μας είναι καλό. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Θα πάνε όλα καλά. Το έργο είναι ενταγμένο στη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και φορέας υλοποίησής του είναι η ΔΕΙΑΗ. Πραγματικά ήταν ένα παλιό έτοιμο στη Αγία Τριάδος, το οποίο και το Συμβούλιο, το Πολιτικό Σύλλογο μας το είχε θέσει. Θα δημιουργούν κάποια μικρά προβλήματα για τους δημότες, γιατί πρέπει να κλειστούν κάποιοι δρόμοι, ξέρετε, είναι στενή για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τις δεξαμένες και το δίκτυο. Αλλά προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, ώστε να μην έχουμε μεγάλη ταλαιπωρία τους δημότες που μένουν εκεί πέρα.